Πάμε να κάνουμε αλλαγή, φεύγουμε από το στόμα ανοιχτό. Πάμε λίγο στο θέμα με τον Αλέξη Γεωργούλη. Για τον οποίο όλος ο περιγυρός του έχει σοκαριστεί. Και εμείς συναντήσαμε την Μάγδα Τσαγκάνη, την τηλεοπτική του μητέρα από τον Έρωτα Δυτικών Προαστίων, η οποία είναι σοκαρισμένη, Λίλη. Η οποία ουσιαστικά, παιδιά, είναι σοκαρισμένη. Δεν ήξερε τίποτα, δεν το περίμενε. Μας έχει μιλήσει έτσι για αυτό το όλο το θέμα με τον Αλέξη Γεωργούλη και τις καταγγελίες που έχει δεχτεί για βιασμό και κακοποίηση, με έναν τρόπο που πραγματικά θυμίζει σαν να μιλάει η μαμά του. Και το λέει και η ίδια, ότι εμείς περάσαμε αυτό το διάστημα τότε και παίξαμε μαζί και πραγματικά, πέρα από μαμά του στο σίριαλ, νιώθω και μητρικά απέναντί του. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Είναι σοκαρισμένη. Πάμε να δούμε τι μας είπε και να το σχολιάσουμε. Καταρχήν νιώθω ότι οι κατηγορίες αυτές είναι για το γιο μου. Γιατί εγώ τον Αλέξη Γεωργούλη τον είχα και τον έχω σαν γιο μου. Το παιδί αυτό το έζησα στη δουλειά. Όχι σε παρέα πήγαμε να πιούμε έναν καφέ. 1,5 χρόνο ήμασταν μαζί. Δεν τον είδα μία φορά να μην είναι χαμογελαστός. Μία φορά να έρθει αργοπορημένος, μία φορά να έρθει αδιάβαστος. Ένα ευγενικό παιδί το οποίο το χαρακτήρισα εγώ μοναδικό. Αυτά που ακούω νομίζω ότι τα λένε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Εάν τυχόν είναι αλήθεια, δεν θέλω ούτε καν να το πιστέψω. Αισθανθώ σαν μια μάνα που κατηγορούν το παιδί της. Θα μας κόψει μια να βγει. Όχι αυτό το τραγούδι, έχει στενοχώρια, όχι, όχι. Έχει δίκιο μαμά, αυτό είναι για ανθρωπόλυδες. Για ποιο να πεις? Να πω το... Δεν θα ξαναγαπήσω. Δοκιμάσετε και να επικοινωνήσετε με τον... Όχι, γιατί είχα ένα τηλέφωνο του παλιό και είχαμε χαθεί και ηθοποιοί, έτσι χανόμαστε. Ήταν και στο εξωτερικό, το παιδί αυτό με έκανε και γέλαγα. Με έκανε και πέρναγα καλά, ήταν ευγενέστατος, ήταν κύριος. Και λέω, Χριστέ μου, για ποιον τα λένε αυτά, για τον Γεωργούλη? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου είχε έρθει καταπέλτης. Στο κεφάλι μου ήρθε καταπέλτης. Εντάξει, παιδιά, έπεσε από τα σύννεφα η γυναίκα. Δεν είχε δει κάτι. Όταν συνεργάζεσαι και υποδίεσαι τη μαμά σε ένα σύριαλ, το παίρνεις και βαθιά μέσα σου. Ενώ το κουβαλάς αυτό για τα επόμενα χρόνια. Όχι, παιδιά, έχουν να μιλήσουν και χρόνια. Δεν είναι ότι μιλάγανε και συνέχεια. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είχε το κινητό του. Δεν έχει σημασία. Και τότε, να τον έβλεπε καθημερινά, ξέρεις τι κάνει ο καθένας που συνεργάζεσαι. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό ακριβώς, Μερή. Είναι άλλο πράγμα το τι γίνεται στη δουλειά και ο καθένας πώς συμπεριφέρεται με τους συνεργάτες του ή στην παρέα και διαφορετικά το ότι κάνει στην προσωπική του ζωή. Είναι κάτι που είναι κάτι που το ξεκαθάρισε και η ίδια όμως. Είπε ότι τον έχω ζήσει πάρα πολύ στη δουλειά. Δεν είχαμε κάποια σχέση εκτός δουλειάς του. Για καφέ πηγαίναμε κλπ. Κοίτα, κατανοώ τη θέση της. Όταν αυτό που έβλεπε ο κοντινός περίγυρος, παιδιά, είναι λογικό. Δεν συνδεόταν με κάτι τέτοιο. Ναι, και είναι λογικό να πέφτει τα σύννεφα και να νιώθει έτσι. Όλοι δεν σοκαριστήκαμε. Γιατί και εγώ όταν το άκουσα, σοκαρίστηκα. Μπορεί να έχουμε συνδεθεί. Δεν μιλάμε μόνο για τον κοντινό περίγυρο. Όλοι πιστεύω. Μόλις ακούσαμε το όνομα του Γεωργούλη με μια τέτοια καταγγελία, όλοι πέσαμε τα σύννεφα. Απλά λέμε πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που τον έχει ζήσει τόσο πολύ και είσαι τόσο κοντά με κάποιον που δεν έχει δει ποτέ τίποτα, είναι κάτι το οποίο. Είναι παραπάνω. Ούτε έχει και υπόνοιε. Θα μου πει τι υπόνοιε. Αν υπήρχαν υπόνοιε φυσικά και θα ακολουθούσε τη νομική οδό πιο νωρί το πράγμα. Αλλά εντάξει, πάντα σε όλου του ηθοποιού και στους ανθρώπους που είναι προβεβλημένοι όταν κατά καιρούς ακούμε πράγματα τέτοια, άσχημα και σοκαριστικά, όλοι λέμε, είναι η κλασική ατάκα, ήταν πολύ καλό παιδί. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει πίσω από μια κλειστή πόρτα. Για να μην το καταδικάσουμε τον άνθρωπο. Όχι, δεν το καταδικάζουμε. Ισχύει, δεν ισχύει. Δηλαδή, όσο ισχύει, δεν ισχύει κιόλα. Το θέμα είναι να πάρουν τη νομική οδό. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα. Έχει πάρει τη νομική οδό. Αυτό θα εξεταστεί. Θα δούμε την εξέλιξη τη υπόθεση ποια είναι. Προφανώς και εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε για να αθωώνουμε ούτε για να ενοχοποιούμε κανέναν. Απλά παραθέτουμε τα γεγονότα και αυτά που φέρνουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, που είναι αγαπητό πρόσωπο, έτσι. Το συζητάμε. Και όλο αυτό το θέμα με τη Μάγδα Τσαγκάνη είναι περισσότερο αυτό που είπε στο τέλος. Ότι αν τελικά καταλάβω ότι αυτό το πράγμα είναι αλήθεια και μαθευτεί και με το δρόμο της δικαιοσύνης ακολουθεί, θα νιώσω όπως η πραγματική μαμά του. Αυτό, παιδιά, εντάξει, είναι. Δηλαδή, συγκινητικό είναι, πολύ. Ναι, από μια μεριά προφανώς. Και εδώ εμείς που δεν το γνωρίζουμε προσωπικά έτσι και δεν έχουμε συνεργαστεί μαζί του και σκεφτόμαστε όλο αυτό, παίζαμε τα σύννεφα, σοκαριστήκαμε κι εμείς. Ναι, ναι, και βεβαίως. Και βλέποντας θες μια συνέντευξη, παγώσαμε έτσι, γιατί είδαμε τον Αλέξη Γεωργούλη σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από πόσα. Δύο εβδομάδες. Πριν από δύο εβδομάδες,
πριν δουν το φως οι δημοσιότητες στις συγκεκριμένες καταγγελίες, ο Αλέξης Γιωργούλης είχε μιλήσει στον Άρη Καβατζίκη, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, και είχε δώσει μια συνέντευξη, την οποία βλέποντάς την σήμερα, πραγματικά, μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Πάμε να δούμε τι είπε. Το τελευταίο, ας πούμε, που χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, φέραμε ένα καινούριο στοιχείο στα γραπτά του πολιτισμού όσον αφορά και το κομμάτι της κακοποίησης, τους κόλπους του πολιτισμού. Το ξέρει όλος ο κόσμος και εμείς το κρύβουμε. Για ποιο λόγο? Και μου είπανε ότι γιατί δεν υπάρχει ιστορικό. Δεν το έχει καταγράψει ποτέ κανένας. Και έτσι αποφάσισαν να το περάσουν, να βάλουμε αυτόν τον σπόρο και να περάσουν σαν όροι η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, αυτό που υπάρχει και στην Αμερική που λένε το intimacy contacts και όλα αυτά. Δηλαδή η στενής κοντινής επαφή, στενής επαφής σχέσεις. Και το συζητήσαμε στην Επιτροπή, μου είπανε ναι, να το δούμε και πέρασε 1,5 χρόνος για να καταφέρουμε και τελικά να το έχουμε στον επόμενο μήνα να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση πάνω στο θέμα της κακοποίησης. Ωραία, άρα είστε σε έναν καινούριο δρόμο, αλλά καλό ναι, δρόμο. Ναι, αυτό είναι κάτι που είναι τελείως από μένα ξεκίνησε και φαντάζομαι στις επόμενες θητείες θα το πάρουν και άλλοι και θα το διανθίσουν ώστε να υπάρχει αυτή η ειρήνη, να το πω, μέσα στους κόλπους του πολιτισμού. Τα βρήκες ποτέ σκούρα? Δεν ήρθες ποτέ αντιμέτωπος με αυτό που λέμε οποιοδήποτε είδους συμπεριφορά περίεργη, κακοποιητική? Κοίταξε, βρέθηκα, απλώς νομίζω ότι είχα την τύχη, που τότε νόμιζα ότι ήταν μια τυχεία, να μπω μέσα στο, σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επάγγελμα, σχετικά μεγάλος. Οπότε ήμουνα αρκετά γιωμένος. Οπότε αυτή η γείωση με έκανε να αντιμετωπίζω τα πράγματα, νομίζω, πιο έξυπνα. Αν αυτό που μου είχε συμβεί στα 27, μου είχε συμβεί, ας πούμε, στα 22 ή στα 20, ξέρω εγώ, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και για το τι θα έκανα για να μου, συμβεί αυτό το πράγμα και το τι θα έκανα αφού, πώς θα το εκμεταλλευόμουν το γεγονός αυτό. Έχεις κατακτήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ? Ναι. Με, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο είναι άνθρωποι. Ερωτεύονται. Δεν σημαίνει ότι μόνο δουλεύουν. Βέβαια δεν γίνονται μέσα στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν και μετά. Αυτή η συνέντευξη μας σοκάρει ακόμη περισσότερο δεδομένου της κατάστασης τώρα. Σε αυτό είναι που μας σοκάρει, γιατί είναι μια συνέντευξη. Ακούμε τον Αλέξη Γιωργούλη, ο οποίος υπερασπίζεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα της κακοποίησης και το πώς θα το προστατεύσει και τώρα και πώς βάζει τους σπόρους για να το βοηθήσει όλο αυτό μελλοντικά. Κάτι για το οποίο καταγγέλλεται λίγες μέρες μετά. Έχει πει και ο ίδιος του, αν ακούσατε και σε ένα απόσπασμα από όσα είπε, ότι και ο ίδιος του είχε δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές πριν ξεκινήσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κόντρα. Απλά τώρα, επειδή δεν ξέρουμε και έχει πάρει την νομική οδό, κάνουμε τώρα, βλέπουμε και εμείς σοκαρισμένοι μία είδηση που είναι με ερωτηματικά. Ωραία. Μένα μου κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι αυτό, η καταγγελία που έχει γίνει για τον Αλέξη Γιωργούλη ήταν από το 2020. Και βγαίνει τώρα και έκανε τη συνέντευξη τώρα και μιλάει για την κακοποίηση. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι. Βέβαια, αυτή ήταν από το Ευρωκοινοβούλιο χρόνια. Αυτά... Είχε γίνει καταγγελία ανώνυμα. Δεν είχαν πει ποιο. Αλλά υπήρχε να εξελίξει για κάτι το οποίο εδώ με τα λεγόμενα του Αλέξη Γιωργούλη είναι εντελώς κόντρα σε αυτά που πρεσβεύει και κυνηγά με αυτό που υπήρχε, έστω και σε κρεμότητα που δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Δηλαδή και εκεί λες, τι γίνεται. Μιλάει δηλαδή, για αυτό, βάζει, γιατί είναι αυτό που προσπαθούσε να κάνει στο. Προφανώς και έκανε την ενέργειά του. Να κάνει αυτή την εισήγηση και αυτό είναι το τόσο κόντρα. Το οποίο 2 εβδομάδες πριν συζητάει το έργο του που έχει να κάνει με την κακοποίηση. Δεν πρέπει να το κρύβει. Κοιτάξτε, ωστόσο να σας πω και εγώ ότι επειδή. Γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, δεν δικάζουμε εδώ πέρα, επειδή ο ίδιος δηλώνει αθώος για όλο αυτό, υπερασπίζεται αυτό που εκείνος πιστεύει. Απλά εμάς, με αυτά που ακούμε, μας ξενίζει πάρα πολύ. Αυτό είναι όλο. Είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή... Είναι σαν να μιλάει εναντίον στον εαυτό του. Δηλαδή, αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό μας κάνει. Αυτό, δηλαδή, μας μπερδεύει πάρα πολύ όλο αυτό. Δεν συμβαίνει έτσι, ότι πολλές φορές, αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πάρω αυτό το. Βάζουμε πάντα το αν μπροστά, γιατί δεν έχει πάρει ακόμη, δεν έχει βγει η απόφαση. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πολλές φορές μιλάς για τέτοια πράγματα και θέτεις τέτοιες βάσεις στην ουσία για να αυτοθεραπευτείς. Μπορεί να παίζει και αυτό το σενάριο, δηλαδή στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αλλά τώρα πάντα μιλάμε με ένα μεγάλο αν από μπροστά και μιλάμε και πάντα σοκαρισμένοι, γιατί είναι ένας πολύ λαοφιλής καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε αγαπήσει και μέσα από αυτά που έχουμε δει και έχει κάνει και κάποιο έργο στο κομμάτι της πολιτικής. Έτσι. Δηλαδή είναι δύο οι ρόλοι του πλέον τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι διπλό. Εγώ να μείνω και σε κάτι άλλο που είπε τώρα. Έτσι όπως άκουσα τη συνέντευξη. Είπε ότι έχει δεχτεί και ο ίδιος κακοποίηση και φέρθηκα έξυπνα.
Το οποίο τώρα εκ των υστέρων με βάζει σε σκέψη. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει φόρο με έξυπνα ή όχι. Δεν το δέχεσαι. Τέλος. Μπαίνει τελεία εκεί πέρα. Συμφωνώ πολύ. Δεν υπάρχει. Φυσικά και δεν έπρεπε να το πάθει ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να το δεχτεί. Δεν υπάρχει θετικά έξυπνα σε μια κακοποίηση που δέχτηκα. Δεν το δέχομαι. Το θετικά έξυπνα, σαν μετάφραση, μπορεί γι' αυτό να είναι ότι δεν το δέχτηκα. Να εννοούσε και να έφυγε από μια δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο ότι το δέχτηκα. Κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσε. Είχα τη δύναμη, σαν 27 χρονών τότε, να το πω γεια σας και φεύγω ή να μιλήσω, να αντιδράσω. Πολλές φορές, επειδή το συζητάμε τώρα, μπορεί να είμαστε και πειρασμένοι από όλο αυτό που συμβαίνει. Να μην υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, τι θα πει έξυπνα και κουτά. Δηλαδή, πρέπει να αναγκαστείς να φερθείς έξυπνα ή κουτά σε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Εκεί να φτάσουμε δηλαδή. Βέβαια, λέγοντας ότι φέρθηκα έξυπνα, είναι σαν να λες για όλους άλλους που δεν έχουν κάνει κάτι γιατί φοβόντουσαν οτιδήποτε ότι δεν φέρθηκαν έξυπνα. Για να τα αφήσουμε γενικό, έχει πολλές αναγνώσεις και πολλές ερμηνείες. Πάντως, πολλοί συνεργάτες, άνθρωποι που έχουν βρεθεί και έχουν δουλέψει με τον Αλέξη Γεωργούλη, είναι σοκαρισμένοι, όπως η κυρία Τσαγκάρη. Μία από αυτές τις συνεργάτες του Αλέξη Γεωργούλη είναι η Σοφία Βογιατζάκη, που ήταν στο Είσαι το Τέρι μου. Δεν ξέρω αν έχουν συνεργαστεί και κάπου εκεί. Τώρα, εγώ θυμάμαι την σειρά που θυμόμαστε σίγουρα όλοι. Το Είσαι το Τέρι μου, από τους πιο κοντινούς, τους στενούς τους συνεργάτες, μαζί με τη Βίκη Σταυροπούλου. Τη συνάντησε λοιπόν η Ράνια Θεοδωρακοπούλου στο θέατρο. Και πήραμε και το δικό της σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τον Αλέξη Γεωργούλη. Πάμε να το δούμε. Καλησπέρα, τι κάνετε, ε? Καλά, εσείς? Καλά, καλά, μια χαρά. Θα θέλουμε μια δήλωση. Δεν έχω να δηλώσω κάτι, δεν θέλω, αγάπη μου, να κάνω καμία δήλωση. Σεβαστό, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα που δεν θέλει να σχολιάσει κάτι και να μιλήσει. Φαντάζομαι είναι και αυτή σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε κάνει να πούμε και σαν εκπομπή ενέργεια σε πολλούς τοπιούς που συνεργάστηκαν με τον Αλέξη Γεωργούλη για να πάρουμε κάποιες. Αλλά καταλαβαίνεις πως είναι όλοι τόσο πρόσφατο και είναι όλοι τόσο σοκαρισμένοι. Που και τι να πεις. Και εκτός από το σοκ. Τι να πεις σε μια είδηση που δεν ξέρεις, ισχύει, δεν ισχύει, ακόμα ψάχνουμε. Τι να πεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και όσο άκουσα τώρα τη Σοφία Βογιατζάκη, που σίγουρα είναι σε δύσκολη θέση, παιδιά είναι. Δεν έχει το κουράγιο να μιλήσει καν. Δηλαδή, δεν είχαν την ένταση η φωνή της. Ένιωσε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να πει το οτιδήποτε. Δεν είχε σίγουρα είναι πάντως η συζήτηση που γίνεται σε όλα τα πηγαδάκια, όχι μόνο των ηθοποιών, αλλά κυρίως των ηθοποιών που έχουν συνεργαστεί κιόλας μαζί του. Θέλω να σου πω γιατί τελευταία έχουν βγει πάρα πολλές καταγγελίες. Έκανε παρέα και με την Βογιατζάκη, εκτός της σειράς που έπαιξαν. Ήταν φίλοι, είναι φίλοι. Λάκη, σωστά, δεν είχαμε δει και σε τηλεοπτικό αέρα. Παρέα έχουν και η Βίκη Σταυροπούλου και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι φίλοι χρόνια. Οπότε φαντάζομαι ότι τη Σοφία, επειδή τη βλέπω εγώ εδώ τώρα, είναι σοκαρισμένη και στεναχωρημένη παράλληλα, γιατί δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και τι να πει. Ευγενική, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Πολύ ευγενική που μας μίλησε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε.